Γεια σας, RipperGameGR, καλώς ήρθατε στο review του Dragon's Dogma 2. Μετά από τέλους 12 χρόνια, έχουμε στα χέρια μας το Dragon's Dogma 2. Ένα sequel που δεν είναι sequel και περίμενα αιώνες να κυκλοφορήσει, είναι επιτέλους διαθέσιμο για μας να παίξουμε. Η Capcom δεν απογοήτευσε, πέρα από κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και ο Ιτσούνο που ηγείται σε μεγάλο βαθμό τη σκηνοθεσία, τον director του παιχνιδιού, έβγαλε ένα αριστουργηματικό sequel. Είναι ένα παιχνίδι που πολλοί δεν θα καταλάβουν. Είναι ένα παιχνίδι που δεν προορίζεται για πολλούς. Και είναι ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολλά πράγματα και περιεχόμενο και υλικό και συστήματα να προσφέρει. Και απλά δεν είναι προσβάσιμο. Δημιουργεί αυτό τον όρο που έχει εμφανιστεί τα τελευταία, πάνω από 10 χρόνια, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια και όρο στο gaming που λέγεται friction. Αυτό μεταφράζεται ως τριβή. Και όταν λέμε τριβή, δεν εννοούμε τη τριβή της φυσικής. Φυσικά αυτό που τρίβεται πάνω σου όταν αναφέρουμε τον όρο των video games, εννοούμε τη τριβή του παίχτη. Τόσο μέσα στον κόσμο να απαιτήσει από εσένα να έχει μια τριβή με τον τίτλο, όσο και να δημιουργήσει κάποιες ενδοκόσμιες δυσκολίες, οι οποίες θα δυσκολέψει το παίκτη, αλλά θα του δώσει υπερβολικά πολλά υλικά, δίνοντας αυτό που θα λέγαμε πολυπλοκότητα παραπάνω από βάθος για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Σαφώς το παιχνίδι έχει πάρα πολύ βάθος, έχει και κάποια προβλήματα τα οποία είναι κυρίως προβλήματα ότι είναι ρηχά συστήματα, είναι ρηχά θέματα που αντιμετωπίζει. Αλλά μετά από 12 χρόνια, ναι, επιτέλους έχουμε το Dragon's Dogma 2 στα χέρια μας και απλά δεν μπορώ να περιμένω να κάνω αυτό το review απλά για να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι. Απλά θέλω να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι, δεν με νοιάζει. Όπως βλέπετε, ακολουθώ ένα νέο μοτίβο. Ακολουθώ το μοτίβο του ότι δεν υπάρχει σενάριο. Φαίνεται από το πώς θα μιλάω, ας πούμε, αυτά που λέω σε σχέση με το πώς θα έλεγα αυτό το βίντεο και σχέση με το πώς τα λέω σε αυτό. Ο λόγος είναι ο εξής. Τα σενάρια θεωρώ ότι αποκόπτουν από το review, οπότε αυτό θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσω προς τη μήνυμα. Ξέρω ότι μπορώ ολοκληρωτικά να μιλήσω παραπάνω για το τίτλο, οπότε θα μπορούσα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Αλλά ναι, για να κλείσω τον κύκλο που άνοιξα όσον αφορά την εισαγωγή για το Dragon's Dogma 2. Το Dragon's Dogma 2, για τους λίγους που δεν γνωρίζουν, είναι ένα καθαρά action RPG που βασίζεται σε 2,5 συστήματα, βασικά 3 συστήματα, το πούμε, κυρίως για να χτίσει τους πυλώνες λειτουργίας του και μεταχτίζει τα υπόλοιπα γύρω από αυτό. Το πρώτο και κυριότερο για εμένα προσωπικά είναι η εξερεύνηση. Η εξερεύνηση είναι στο προσκήνιο του Dragon's Dogma 2, ό,τι και αν κάνεις κάθε δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Είναι ο κύριος πυλώνας γύρω από τον οποίο θα διασκεδάσεις και θα ξοδέψεις τις αμέτρητες ώρες που μπορείς να ξοδέψεις. Όπως είπα, φτάσει κοντά στις 70 ώρες, θα μπορούσα κάλλιστα να συνεχίζω να δίνω πόνο και να βγάζω και άλλες ώρες στον τίτλο. Το δεύτερο σύστημα γύρω από το οποίο λειτουργεί το Dragon's Dogma 2 και είναι το δεύτερο πιο κύριο, είναι αυτό της μάχης. Όπως είπα, είναι action RPG και director του είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει στην Devil May Cry παιχνίδια, οπότε πάρτε αυτό όπως θέλετε, αλλά καταλαβαίνετε τι πάει να πείτε ότι έχουν δουλέψει πάνω στα Devil May Cry παιχνίδια. Συγχωρέστε με. Είναι προφανώς ότι το combat δεν είναι το τόσο RPG στα τοειδές που έχουμε συνηθίσει. Έχει παραπάνω έμφαση και στο action κομμάτι του τίτλου. Για την ακριβή, έχει πάρα πολύ δράση σαν παιχνίδι του Dragon's Dogma 2, κάτι που θα δείτε διαρκώς και στο gameplay πίσω και όποιος έχει παίξει. Έχει πάρα πολύ δράση. Και όταν λέω Dragon's Dogma 2, θα πρέπει να μιλάω ευρύτερα για το franchise. Στου 2,5 βιβλίου που έχει πάλι. Διαθέτουμε στον Dragon's Dogma, αυτό είναι το πρώτο. Το Dark Arisen, παύλα, re-release, HD, τέλος πάντων, κυκλοφορία που βγήκε αργότερα για την προηγούμενη γενιά του PS4, Xbox One. Και τώρα φυσικά έχουμε το Dragon's Dogma 2. Το τρίτο μέρος, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ σημαντικά εκείνη στο Dragon's Dogma, σαν franchise, είναι το σύστημα των Pawns, το οποίο ίσως να είναι και το πιο ιδανικό, ίσως να είναι το πιο μοναδικό σύστημα που έχει ο τίτλος. Σε οποιοδήποτε τομέα, καθώς είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο βλέπουμε αυτό το σύστημα των πόνων να λειτουργεί έτσι. Είναι το online component ουσιαστικά του τίτλου, το online στοιχείο που έχει να προσφέρει ο τίτλος και σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις και να φτιάξεις ένα main pawn το οποίο θα είναι δίπλα σου διαρκώς και λειτουργεί ως αυτό που θα λειτουργούν σε άλλα παιχνίδια ή companions και παράλληλα μπορείς να έχεις άλλα δύο στο πάρτι σου τα οποία μπορούν να είναι διάφορα κλάσεις και να προσφέρουν διάφορα πράγματα. Αυτά τα pawns, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι φτιαγμένα από άλλους παίχτες, οπότε έχουν το design που έχουν δώσει άλλοι παίχτες, έχουν κάποια κομμάτια χαρακτήρα που έχουν δώσει άλλοι παίκτες και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε εκτενέστερα κάτω, καθώς το AI του έχει βελτιωθεί αρκετά σε κάποιους τομείς. Στο first impression λοιπόν δεν είχε βελτιωθεί τόσο. Πρέπει να κάνω κάποιες διορθώσεις αυτό τώρα που θα παίξει παραπάνω. Συνεχίζω να έχω παράπονα σε φέστατα, αλλά έχει βελτιωθεί αρκετά. Με την κυκλοφορία του Dragon's Dogma 2 όμως, συγκεκριμένα του Dragon's Dogma 2, είδαμε κάποια προβλήματα να βγαίνουν κυρίως από το κοινό. Μπρος στο τίτλο, κάποια προβλήματα μάλιστα του κόστησαν ίσως για κάποια υψηλότερα review scores. Τα τρία εξής προβλήματα είναι ότι το παιχνίδι δεν προσέφερε κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας και στην δεν προσφέρει
game με την άποψη να φτιάξει νέο χαρακτήρα, αλλά να έχει το save του άλλου σου χαρακτήρα. Έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα, έχει πάει level 80 και θέλω να ξαναρχίσω το παιχνίδι με ένα χαρακτήρα level 5. Level 1, καταλάβατε. Το παιχνίδι δεν προσφέρει αυτή την επιλογή στου παίκτε ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε πιστεύω ότι θα την προσφέρει κάποιο καιρό. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Το Dragon's Dogma 2 λειτουργεί με ένα ουσιαστικά save στο προφίλ σου, το οποίο αναγνωρίζει το pawn σου. Με το σκεπτικό αυτό, ο καθένας θα πάει να φτιάξει 3 saves και θα πάρει 3 δεκά του pawns και δεν θα αλληλεπιδράσει πλήρως με το σύστημα που του ορίζει το παιχνίδι. Και κατά αυτή την, με αυτή την έννοια θα μπορούσα εγώ να πηγαίνω να παίζω με τις χαρακτήρες, να φαρμάρω τα pawns μου και να τα χτίζω ακριβώς όπως θέλω, κάνοντας με OP. Που στο παιχνίδι έτσι κυρίως γίνει OP. Κυριολεκτικά μετά από το level 20 τα πάντα τα κατεβάζει για πλάκα. Μόνο οι δράκοι έχουν δυσκολία. Άντε και κάνα καμιά μάχη μπρος τη νύχτα, αν σε πιάσουν απότομα και γίνει ένας χαμός, γιατί θα έχει πολλούς εχθρούς και θα είναι πάρα πολλά μομπάκια μαζί με ένα-δύο boss που έχει τύχει να έρθουν σε σύγκρουση. Οπότε το Dragon's Dogma 2 δεν θα μπορούσε να επιτρέψει τη δημιουργία άλλου χαρακτήρα. Αυτό επίσης γίνεται ρε παιδιά από το γεγονός ότι να τον πας κυριολεκτικά level 10-15 και φτάσεις και στο Vermont και έχεις μερικά παραπάνω DCP, τα οποία είναι ουσιαστικά οι πόντες που χρησιμοποιείς για να κάνεις level up, αυτό είναι σημαντικό, θα πούμε σε λίγο. Μπορείς να αλλάζεις το vocation σου, κάθε φορά που κλάνεις μπορείς να αλλάζεις vocation, δεν υπάρχει πιο κόστος σε αυτό μετά από μια φάση, δηλαδή το κόστος είναι τόσο μικρό που είναι σαν να μην υπάρχει. Τώρα όσο αφορά την εμφάνιση, άμα γκριντάρεις μερικά λεφτά, που είναι πανέχολο που γκριντάρεις, δηλαδή μετά τις 30 ώρες δεν παίζεις κάτω από 100.000 ποτέ στο παιχνίδι, δεν παίζεις κάτω από 100.000 κρίζα μετά τις 30 ώρες, και πολλούς λέω. Μπορείς να πας απλά να δώσεις 500 RC που κυριολεκτικά χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη αν δεν θες να πας να πάρεις 20 level πάνω από ένα πόν, το οποίο το θεωρώ ανέτιο, είναι ήδη πανεύκολο το παιχνίδι. Μπορείς να κατέψεις τα RC για να πάρεις Book of Metamorphosis, το οποίο σου επιτρέπει να αλλάξεις 100% το χαρακτήρα σου, ακόμα και το φύλλο, οπότε έχεις full την κάνω να αλλάξεις το design του χαρακτήρα. Καταλαβαίνω από την άλλη να ενοχλείς, γιατί και εγώ ίσως πιθανότητα να ήθελα να αρχίσω ένα δεύτερο χαρακτήρα, να κλειδώσω το παλιό μου save για να κάνω άλλες επιλογές side quest και όλα αυτά. Δεκτό μέχρι εκεί. Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν τα τεχνικά ζητήματα, τα οποία συνεχίζει να έχει σε ένα βαθμό. Δεν εννοώ τώρα ένα μικρό bug ή ένα μικρό glitch που μπορεί να πετύχει κάποιος. Είναι στο κάτω-κάτω, εντάξει, τεράστιο, αρκετά μεγάλο open world παιχνίδι που θα έχει τέτοια θέματα. Είχε όμως τεχνικά issues στο θέμα του performance. Πολλά από αυτά έχουν φτιαχτεί και έχουν βελτιωθεί αρκετά πλέον με τα patches. Δεν είναι ακόμα optimal τεχνικά ο τίτλος, αλλά είναι μακράν καλύτερος από το ότι ήταν σίγουρα κοντά στην κυκλοφορία, το όπως έχω ακούσει και έχω δει. Προφανώς δεν το έχω παίξει, οπότε δεν ξέρω. Το τελευταίο ζήτημα και το ζήτημα το οποίο είχε το περισσότερο αντίκτυπο στον κόσμο αρνητικά και είχε και περισσότερη αντίδραση από άτομα που καταλαβαίνουν τον Dragon's Dogma 2 είναι τα microtransactions που έχει δώσει η Capcom για τον τίτλο. Το Dragon's Dogma 2 είναι ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεσαι αυτά τα microtransactions ούτε στο ελάχιστο. Τα microtransactions είναι πραγματικά άχρηστα. Δηλαδή αν πας και δώσεις λεφτά για να πάρεις extra camping kits που κυριολεκτικά το παιχνίδι θα κάνει dump στη μούρη, θα πετάει αβέρτα, ή για να πάρεις παραπάνω port crystals που αν είσαι λίγο έτοιμος και δεις το χάρτη ξέρεις που να βάλεις τα port crystals. Δεν υπάρχει λόγος να δώσεις ούτε ένα ευρώ στα microtransactions, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι πιο υποθέτικα αυτός που θα πάρει τα microtransactions ή κάποιον που τα έβαλε, γιατί το ότι συμπεριέλαβε τα microtransactions προφανώς δεν είναι μια καλή τακτική εταιρεία να τα έχει. Δεν υπάρχει λόγος να έχει τα microtransactions τώρα μέσα στο Dragon's Dogma 2 η εταιρεία προφανώς, αλλά απ' την άλλη δεν είναι απαραίτητα. Θα θεωρώ ότι αφού δεν είναι στο χέρι του καταναλωτή το αν θα ολοκληρώσει το τίτλο παίρνοντας τα microtransactions και αν τα microtransactions θα υπάρχουν στο επόμενο παιχνίδι, οι εταιρείες δεν πρόκειται να τα βγάλουν τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια, εντάξει, όσο υποβάλλω τα χρόνια του gaming. Απλά μην δώσετε λεφτά για microtransactions και απολαύστε το καμμένο το παιχνίδι που είναι μπροστά σας, το οποίο είναι πανέμορφο, είναι αριστολογηματικό, έχει άπειρα συστήματα και δεν τα χρειάζεται. Δηλαδή δεν παίζει να βρεθεί και να έχει την ανάγκη να πάρεις κάποιο από τα MTX που σου προσφέρει. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όμως, ας μπούμε τέλος στο review που περιμένα 12 χρόνια να κάνω για το Dragon's Dogma. Πριν καν ξεκινήσω το review, θέλω να μιλήσω για την κατάσταση μου όσο αφορά το παιχνίδι και που βρίσκουμε για να καταλάβει κανείς τη θέση από την οποία έρχομαι και κάνω αυτή την κριτική. Έχω παίξει αρκετά
Εγώ παίξω πάνω, όπως είπα, από 80 ώρες χοντρικά, 75 με 80 ώρες, και συνεχίζω να παίζω παράλληλα με το review, το οποίο το κάνω σε τμήματα. Έχω μαζέψει πολλά vocations και τα έχω μαξάρει. Έχω ξεκλειδώσει όλα τα vocations, έχω μαξάρει πλειοψηφία από αυτά, οπότε έχω εντρυφήσει αρκετά στο παιχνίδι. Έχω κάνει σχεδόν όλα τα side quest. Έχω φτάσει ουσιαστικά εκεί που είναι το endgame, για το οποίο θα μιλήσουμε στο τέλος της κριτικής για το endgame. Οπότε έχω αρκετή επαφή με το παιχνίδι και έχω μείνει πραγματικά άναυδος από το Dragon's Dogma 2. Παρά από κάποια παράπονα που θα ακούσετε παρακάτω, έχω μόνο θετικά λόγια και θετικές σκέψεις και θετικές εντυπώσεις και μου έχει μείνει πάρα πολύ θετικά το παιχνίδι. Καταλαβαίνω βέβαια παρά αυτά, για τους λόγους που θα αναφέρω, ότι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για όλους και το κατανοώ. Λέγοντας όλα αυτά, θα ξεκινήσω το review μου από το τομέα της πλοκής, που είναι από τους λιγότερους σημαντικούς του Dragon's Dogma 2, και θα συνεχίσουμε από εκεί όπως μας πάει. Η ιστορία στο Dragon's Dogma 2 ουσιαστικά είναι παρόμοια έως σχεδόν ίδια σε πολλά core themes του παιχνιδιού, όπως ήταν το πρώτο Dragon's Dogma. Είσαι ο Αρίζεν, ο οποίος έχει διαλεχθεί, έχει επιλεχθεί από τον Δράκο για να φτάσει να τον βρει και να τον σκοτώσει, ώστε να μπορέσει να γίνει ουσιαστικά ο Sovereign, αυτό είναι αυτό που είναι ο βασιλιάς ουσιαστικά του κόσμου, στο παιχνίδι. Και αυτό σημαίνει κάποια πολλά χρόνια, το οποίο το εξηγεί πάρα πολύ καλά το πρώτο Dragon's Dogma. Οπότε, για να αποφύγω για τα spoilers και για το 1 και για το 2, θα αφήσω εκεί ως το setup. Η διαφορά σε το συγκεκριμένο setup, το οποίο είναι ένα από τα θετικά του story, ότι έχει καλύτερο setup από το πρώτο, είναι ότι υπάρχει κάποιος, ένας άνθρωπος, τον οποίο τον έχει βάλει μια βασίλισσα, και ουσιαστικά αυτή η βασίλισσα θέλει να κάνει το γιο της βασιλιά, οπότε έχει βάλει ένα ψεύτικο Αρίζεν, ο οποίος μπορεί με μια μαγεία που λέγεται God's Way, την οποία θα βρείτε αρκετά σύντομα στην ιστορία, δεν είναι spoiler, να ελέγξει τα πόνους και να μοιάζει πιστικός. Οπότε το πρώτο act του παιχνιδιού, το πρώτο είναι και κάτι το οποίο είναι κακιστότατο πέρα από την εισαγωγή, είναι απέσιο σχεδόν. Αφορά το να βρούμε τι παίζει με τη βασίλισσα και αυτά, ενώ το δεύτερο αφορά να ασχοληθούμε με τη μαγεία του God's Way, να βρούμε τον Δράκο, με τον Lord Phasius, όλα αυτά. Δηλαδή. Αυτό είναι το γενικό setup. Το τέλος είναι αρκετά εκρηκτικό και θα έλεγα πως το δεύτερο, ας πούμε, μισό του story, το δεύτερο act και από τα μέσα του δεύτερου act και το τρίτο, είναι πολύ πιο καλά σεναριακά. Ο Δράκος και η παρουσία του είναι καλύτερη γιατί είναι πολύ πιο κρυμμένη και δεν είναι προσωποποιημένη όπως ήταν στο πρώτο και δίνει ουσιαστικά έμφαση σε άλλα σημεία όπως αυτό με το ψεύτικο βασιλιά, πολιτικο-κοινωνικές διαταραχές και διάφορα μυστήρια και lore του τίτλου. Νιώθει εκεί παραπάνω έμφαση και νιώθει ότι έχει παραπάνω μυστήριο. Το lore είναι ακόμα πιο διευρυμένο και ανεπτυγμένο και δίνει πολλές πληροφορίες για ερωτήματα που μπορεί κάποιος παίκτης να έχει από τον πρώτο τίτλο. Και για παράδειγμα το Research of Forbidden Magic σημείο το θεώρησα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πλοκής. Όμως τα αρνητικά της πλοκής, όπως είπα, το πρώτο 1,5 act είναι άθλιο και αυτό είναι κυρίως για το σχεδιασμό των mission design, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις, όπου ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα σε βάλει 100 εκατομμύρια φορές ο μπρο που σου δίνει τα mission στο πρώτο act, στο Vermont, στην πρώτη πόλη, να πας και να μπεις στο παλάτι με την πανοπλία του στρατιώτη stealthy για να πας να πάρεις να δεις κάτι και απλά κάνεις αυτό το πράγμα χωρίς stealth system και κάνεις απλά την ίδια διαδρομή γύρω σε 4-5 φορές. Like, bruh, να. Ευτυχώς γνωρίζεις αρκετά ενδιαφέροντες χαρακτήρες μέσα από το main mission, οι οποίοι αν τους ψάξεις ο ίδιος και κυνηγήσεις τα quest τους, δίνουν πολλές ενδιαφέρον πληροφορίες και εμβαθύνουν το lore και τους ίδιους, οπότε δεν νιώθουν αχρίαστοι. Όπως είπα λοιπόν, το βάθος και η πλοκή της ουσίας της είναι κρυμμένο πίσω από από τη δική σου προσωπική εξερεύνηση, να επιμένεις την ομιλία σου με NPC και κάνοντας όσο πιο πολλά side quest μπορείς, κρυφά πολλά από αυτά, μαζί με το objective για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες. Αυτό είμαι προσωπικά τα με χάλασε. Μου άρεσε αυτή η επιλογή του να κρύψουν πολύ από το lore και την ιστορία πίσω από κρυφά quests και διαλόγους τα οποία πρέπει να ψάξεις για να βρεις. Αλλά όπως είπαμε, θα απογοητεύσει πολλούς παίκτες γιατί δεν είναι ένα light RPG για όλους. Όσοι περιμένατε επίσης Dragon Fights στο story δεν έχει σχεδόν κανένα. Δεν θα πω πολλά παραπάνω για την πλοκή πέρα από το ότι έχει ένα αρκετά εντυπωσιακό endgame και μερικά σημεία στην πλοκή που θα σου πέσει το σαγόνι λόγω κλίμακας. Η εξερεύνηση, όπως είπα, είναι ένας από τους τρεις βασικότερους, αν όχι ο βασικότατος πυλώνας, ο οποίος κάνει τον Dragon's Dogma να δουλεύει. Αυτό ισχύει από το πρώτο τίτλο και ισχύει και τώρα στον δεύτερο τίτλο. Το Dragon's Dogma 2 έχει τρεις βασικές περιοχές, οι οποίες διαφέρουν σε βιοπικιλία ουσιαστικά μεταξύ τους και αυτές είναι η πρωτεύουσα του Vermand, το Vermworth, η πρωτεύουσα μάλλον το Vermworth, η οποία είναι η πιο δασόδη περιοχή, η οποία έχει τα πιο βραχώδη όρη, τα βουνά και τα πιο πλούσια δάση για να βρεις. Είναι το πατάλιο, το οποίο είναι η παραδοσιακή έρημο, παύλα, φαράγγια ή καφέ περιοχή του κάθε RPG σε κάθε περίπτωση. Και τέλος είναι τα βολκάνικα άλλες, τα οποία έχουν λίγο πιο περίεργο τερέν, είναι λίγο πιο σαν πρώην ηφαίστειο που τώρα έχει γεμίσει όμως νερό και έχει ψιλοπλημμυρίσει και έχει και πλάστηση ξανά. Και αυτές είναι τρεις βασικές περιοχές γύρω από τις οποίες θα κουνηθείς στο Dragon's Dogma 2.
Προφανώς σε μια μέση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να βρεις, τα οποία θα δούμε παρακάτω στο θέμα της εξερεύνησης. Και έχει και κάθε περιοχή, έχει 3-4 πόλεις ή μπάσεις, τέλος πάντων, φρουρίες στα οποία μπορείς να πας και να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς δηλαδή σε ένα πανδοχείο, να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου ή να αγοράσεις νέο αν αυτό επιθυμείς, να πάρεις τα περισσότερα site στα οποία τα βρίσκεις μέσα στις πόλεις και τα άλλα διάφορα παραδοσιακά πράγματα που μπορείς να κάνεις τα περισσότερα μέσα στις πόλεις. Σε σχέση με το πρώτο, όπως είπα και στο first impressions video μου, είναι πολύ πιο ωραία η εξερεύνηση. Πέρα από το ότι είναι πιο αισθητικά, τόσο όσο αφορά τον οπτικό τομέα, όσο και σε θέμα αίσθησης, στο χειρισμό, στη κίνηση, στο τι κάνεις και στο πώς το κάνεις, απολαυστικότερη. Είναι πραγματικά πολύ πιο απολαυστική. Είναι πολύ καλύτερη από το πρώτο. Ο πρώτος, όπως είπα, πέρα από το ότι είχε ένα μονότονο biome, ο τρόπος που είχε σχεδιαστεί νιώθε κουραστικός και αρκετά βαρετός να εξερευνήσει το χάρτη. Παρά που, όπως είπα πάλι στο πρώτο βίντεο, έχω ξοδέψει άπειρες ώρες στο πρώτο του Dragon's Dogma, τώρα δεν είμαι σίγουρος πόσες. Σε έκανα τις ώρες, έχω γύρω σε 150 γραμμένες στην έκδοση του PS4, το έχω παίξει και στο PS3 περίπου, αλλά τόσο λίγο λιγότερο, οπότε κάνω το μαθηματικό εκεί πέρα. Και ναι. Παρά τη τελικότητα του πρώτου παιχνιδιού, η εξερεύνηση όπως πολλά άλλα πράγματα νιώθαν μισό ολοκληρωμένα, νιώθε πολύ πιο γραμμική. Εδώ πραγματικά νιώθει ελεύθερη, δεν νιώθει ότι έχεις μια γραμμή να ακολουθήσεις, δεν νιώθεις ότι οι δρόμοι είναι ο μόνος τρόπος που θα βρεθείς κάπου. Μπορείς κυριολεκτικά να φτάσεις στην τελευταία περιοχή του παιχνιδιού να εξερευνήσεις σωστά πριν καν αρχίσεις το story, αν αυτό θες γίνεται. Το παιχνίδι σου δίνει άπειρους τρόπους να εξερευνήσεις, οπότε πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τον ανοιχτό κόσμο που έχει να προσφέρει το Dragon's Dogma και την εξερεύνηση εκτενέστερα. Ξεκινώντας από τα θετικά και αναλύοντας την εξερεύνηση, ο τρόπος που εξερευνείς έχει πολύ παραπάνω βάθος. Με αυτό τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν είναι μία ευθεία και τα παρτέρια δεξιά-αριστερά και πίσω από 2-3 δέντρα ή θάμνους θα έχει μία σπηλιά την οποία ο χάρτης δείχνει από απόσταση. Καταρχήν, τίποτα δεν σου το δείχνει ο χάρτης που είναι και πώς να πας και τι να κάνεις με αυτό. Τώρα, στο δωμάτιο δεν σου κρατάει σε τίποτα μα τίποτα το χέρι όσο αφορά την εξερεύνηση. Όποιο αφορά οποιοδήποτε τομέα, αλλά πόσο μάλλον την εξερεύνηση, είναι ένα από τους τομείς που πραγματικά σε αφήνει ελεύθερο να βρεις εσύ πώς και πού θα πας, τι θα κάνεις και γιατί θα το κάνεις. Έχει ένα νέο σύστημα επίσης μεταφοράς, και εδώ είναι το σημείο που θα μιλήσουμε για το fast travel του Dragon's Dogma. Το Dragon's Dogma το πρώτο, ως γνωστόν, είχε ένα πρόβλημα με το fast travel, καθώς ουσιαστικά αν δεν είχες τον Dark Arisen, δεν είχες το Eternal Fairystone, το οποίο σε άφηνε να κάνεις στα Porty Crystals Fast Travel. Το πώς λειτουργεί όμως το Dragon's Dogma στο τομέα του Fast Travel είναι ως εξής. Υπάρχουν, στο συγκεκριμένο και όλο στο δεύτερο, τρία σημεία στο χάρτη, τα οποία έχουν ένα Perma Crystal, το οποίο πάντα θα είναι εκεί, δεν κουνιέται, είναι εκεί πέρα για να κάνεις Fast Travel. Πέρα από εκεί μπορείς να βρεις γύρω στα 7 με 8 στο Base Game Port Crystals. Το ένα είναι με λίγο scam στο Sphinx Riddle, αλλά μπορείς να βρεις γύρω στα 7 με 8. Porty Crystals, τα οποία μπορείς να τα πάρεις και να τα τοποθετείς όπου εσύ ποθείς στο χάρτη. Μπορείς να τα βάλεις στο πιο άκυρο σημείο, στο πιο χρήσιμο, όπως εσύ θες να διανέμεις το χάρτη, αρκεί να τα έχεις πάνω σου. Όταν τα αφήσεις εκεί, μπορείς ανά πάσα στιγμή ξοδεύοντας ένα fairy stone, τα οποία η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην αρχή έρχονται αρκετά αργά και αραιά. Αργότερα μπορείς και να τα αγοράσεις και αυξάνε το ρυθμό στον οποίο θα τον βρίσκεις στην εξερεύνηση όσο προχωράς σε επίπεδα και πας σε πιο τελευταίου level περιοχές, τα οποία τα ξοδεύεις, είναι ουσιαστικά το κάθε φεριστόν έχει μία χρήση, το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις fast travel σε όποιο από τα port crystals θες. Το παιχνίδι όμως δεν έχει τόσο μεγάλο κόσμο για να δικαιολογείται απαραίτητα ένα πλήρως ελεύθερο fast travel system, το οποίο ήταν ένα παράπονο πολλών, ειδικά τώρα με τρόπο στο μοντέλο που έγινε ακόμα πιο ευρέως διαδεδομένο σαν παιχνίδι. Δεν έχει fast travel σύστημα και αυτό το κάνει δύσκολο, ρε γάμο. Δηλαδή πρέπει πάλι να περπατήσω και να φαρμάρω και να ψάξω μονοπάτια πιο γρήγορα για να βρω τα πειραμιστικά του παιχνιδιού. Ναι, πρέπει και εκεί είναι η χαρά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι προσφέρει στη μεταφορά, στο fast travel και τα ox cards. Αυτά βρίσκονται στις πόλεις και σε κάποια συγκεκριμένα μικρότερα χωριά και μπορούν να σε πάνε με ένα πολύ μικρό ποσό, κυριολεκτικά μηδαμινό στα πόσα λεφτά βγάζει ποσό. Fast travel από τη μία πόλη στην άλλη. Διατρέχεις το κίνδυνο βέβαια μέσα σε αυτό το fast travel να γίνεις θύμα της ενέδρας των εχθρών και να πρέπει να βγεις από το Oxcard, να παλέψεις και μετά να ξαναμπείς αν δεν το καταστρέψουν 3 ή κάποιο ξέρω γιατί υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί και μετά θα πρέπει να πας με τα πόδια σου ως την πόλη. Ήδη αυτό που βλέπουμε είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό διαδραστικό σύστημα που βασίζεται στον κόσμο και λιγότερο στο παίκτη. Δεν είναι ο παίκτης αυτός που κάνει dictate το πώς θα προχωρήσει ο κόσμος, αλλά είναι πολλά event τα οποία είναι emergent, είναι ενστικτώδες του τίτλου.
και της αντίδρασής σου. Γενικά στη μετακίνηση όμως, Dragon's Dogma 2 προσφέρει νέο ρεπερτόριο κινήσεων. Σου επιτρέπει καλύτερη ανάβαση εμπόδια, σου επιτρέπει να βρεις περισσότερες πύλες οι οποίες μπορούν να ανοίξουν χωρίς κλειδί ή να πας από πίσω το τυπικό shortcut way και να τις ανοίξεις με κάποιο τρόπο που εσύ θα βρεις αυτοσχεδιάζοντας. Όπως για παράδειγμα ήταν μια πύλη η οποία δεν μπορούσε να ανοίξει από τη μεριά που ήμουν, οπότε πήρα ένα βέλος ανατίναξη που ο Magic Archer μπορεί να κατευθύνει και το πήγα κύκλικά και το γύρισα πίσω στο λουκέτο που κρατάει την πόρτα, γιατί το βέλος μπορεί να περάσει μέσα από τα τετραγωνάκια που τα σίδερα τέλος πάντων και να ανατινάξει την πύλη. Ένας τρόπος να ανοίξει την πύλη και να κόψει δρόμο. Επίσης σου δίνει την ικανότητα ουσιαστικά να καλέσεις φιλικά harpies τα οποία θα σε βοηθήσουν να πετάξεις και να περάσεις απέναντι από εμπόδια, να καλύψεις μεγάλα κενά. Άμα είναι σπασμένο το έδαφος μπορεί να πέσει ένας γίγαντας και εσύ να περάσεις απέναντι και για άλλους δημιουργικούς τρόπους αντίδρασης και αλληλεπίδρασης του παίχτη και του κόσμου με αυτόν για να κάνει την κίνηση ενδιαφέρουσα. Όπως είπα, ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με την εξερεύνηση του κόσμου του Dragon's Dogma 2 είναι το ότι δεν έχει markers όσο περπατάς σε μια ηλίθια πηξίδα στην κορυφή του κεφαλιού να σου λέει μαλάκα στα 15 μέτρα θα βρεις κάτι να κάνεις, ένα φρούριο να ανακαλύψεις. Είναι γυμνό σε αυτά τα θέματα. Έχει ένα UI το οποίο εκνεύρισε πολλούς, θα ζητήσουμε γι' αυτό παρακάτω, αλλά ξεκάθαρα στα θέματα της εξερεύνησης το Dragon's Dogma δεν σου δίνει ότι εδώ έχει κάτι, πήγαινε δες το, είναι μπροστά εκεί. Σου μαρκάρει κάποιες σημαντικές περιοχές στο χάρτη εφόσον και μόνο τις βρεις. Και από εκεί και πέρα, αν θες να ξαναγυρίσεις, να θυμάσαι τι είναι, υπάρχουν ουσιαστικά κάποια landmarks, guidelines, τα οποία σου θυμίζουν το χάρτη, τι υπάρχει πού και τι λέγεται. Είναι ένα γεωγραφικό σημείο στον κόσμο. Κατά τα άλλα, πολύ περιεχόμενο είναι κρυμμένο σε γωνίες που δεν μπορείς να το φανταστείς, μέσα σε κομμάτια του χάρτη, τα οποία στην αρχή δεν είναι εμφανή στο μάτι να το πας πιο κοντά. Άλλα διάφορα τέτοια τρίκ για να μπερδέψεις και να κρύψεις από το παίχτη πράγματα. Για παράδειγμα, μια φορά βρέθηκα σε ένα αρχαίο πεδίο μάχης που πάλευε ένας δράκος με ένα κύκλοπα και αποφάσισα να πάω αριστερά σε ένα κάστρο το οποίο ακολουθώντας όλη την πορεία και βρίσκοντας μια κρυφή πύλη πίσω από ένα σπασμένο τοίχο ο οποίος κυριολεκτικά δεν φαίνεται, ειδικά αν πας νύχτα, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Βρήκα ολόκληρο σύστημα σπηλιών το οποίο με οδήγησε πάνω στη σφίγγα. Το οποίο, αν δεν έψαχνα έξω από το περπατημένο, δεν θα το έβρισκα. Αυτό πολύ σου ξενερώσει γιατί έχουμε μάθει την ευκολία στα video games πλέον και είναι ok. Αποφάσισα όμως κάπου να βάλει έτσι το σύστημα και πραγματικά σε ανταμείβει με το να ψάχνει. Συνέχεια, κάθε λίγο θα βρει ένα σεντούκι, έναν εχθρό, ένα μηχανισμό που δεν ξέρω ότι υπάρχει που θα σε ανταμείψει με το να σκεφτείς έξω από το κουτί ή απλά να κάτσεις να εξερευνήσεις παραπάνω από αυτό που θα έχεις συνηθίσει στο μέσο παιχνίδι. Το περιβάλλον, όπως είπα, προσφέρει πολύ παραπάνω ποικιλία, οπτική και κινησιακή και σε θέμα ρεπερτολόγιο εχθρών. Η ποικιλία του κόσμου του Dragon's Dogma 2 πάνω στον οποίο εξερευνείς, οπότε είναι σημαντικό, όπως είπαμε, είναι οι τρεις κυρίες, τα κύρια είδη biomes, στο καθαρό δάσος που είναι πιο λάς με τις πεδιάδες, τα δάση, τις βουνοκορφές. Οι έρημο περιοχές με τα φαράγγια και το κρυφό έτσι λίγο πιο ανατολικό στυλ που προσδίδει, που στην ανατολική πλευρά εκεί που είναι ουσιαστικά το μπατάλι έρημος με πρωτεύουσα το μπακμπατάλι ζουνε πίστρενς, μιλήσαμε για αυτούς στο story. Και τέλος τα βολκάνικα άλυση, η ποικιλία αυτή βοηθάει τόσο το μάτι όσο και την κίνηση όσο και τους οδρούς που θα αντιμετωπίσει ώστε να έχει παραπάνω ποικιλία, γιατί η αλήθεια είναι πως παρά την ομορφιά του πρώτου, όπως είπαμε, είχε ένα υπερβολικά επαναλαμβανόμενο density, για το οποίο θα αναφερθώ και στο Dragon's Dogma 2, γιατί συνεχίζει τα ίδια προβλήματα. Και τα ίδια enemy placements για το πρώτο, και είχε ένα πολύ μονότονο biome, το οποίο νιώθε και γυμνό. Εδώ είναι πάμπλουτο. Είναι πραγματικά γεμίζει το μάτι σου να το βλέπεις οπτικά, σε θέμα γραφικών καθαρά, και γεμίζει και στο τι έχεις να κάνεις, όπως μιλήσαμε, με την αισθηκτόδη και απότομη και ανταμυστική ανακάλυψη. Αυτό που εκτίμησα υπερβολικά πολύ στον κόσμο του Dragon's Dogma 2 είναι το ότι κάθε φορά που ξεκινούσα από μια πόλη, από μια κατασκήνωση, ένιωθα όταν έφτανα στο προορισμό μου, όποιος και αν ήταν αυτός, όπως και αν έφτανα σε αυτό, ότι έκανα ένα τεράστιο ταξίδι. Εγώ και τα πόντ μου ξεκινήσαμε από το σημείο Α και μας βγήκε ο πάτος να φτάσουμε στο σημείο Β με 100 αντιπισότητες, εχθρούς, τρία διαφορετικά μονοπάτια που δεν έπρεπε να πάρουμε, γιατί αν πήγαινα όλο ευθεία ή όλο αριστερά θα βγαίνει εκεί που ήθελα, αλλά βρέθηκα. Πήρα την ευκαιρία γιατί πραγματικά σε τραβάει έτσι όπως είναι συνδυασμένο να πας να εξερευνήσεις αριστερά και όχι στην ευθεία, όχι στο objective
πέρα από το objective, και αυτό είναι το νόημα μιας εξερεύνησης, να, να γίνει οργανικά τόσο στο παίκτη όσο και στον τρόπο που ο κόσμος αλληλεπιδράσει σε εσένα που αποφασίζεις να εξερευνήσεις παραπάνω. Επιτέλους επίσης η Capcom αποφάσισε να βάλει weather effects στο Dragon's Dogma, το οποίο δεν έπρεπε να λείπει ούτε στο. Έχει πολύ πιο συχνά βροχή, έχει άνεμο τον οποίο τον αντικατοπτρίζει η φύση, μπορεί να πάρουν φωτιά τα γρασίδια, οι κεραυνοί μπορούν να αναδώσουν φωτιά, το νερό μπορεί να σε καθυστερήσει όταν είσαι μέσα. Έχει πάρα πολλά τέτοια physics based στοιχεία στην εξερεύνηση και στο προφανώς επηρεάζονται στο combat, τα οποία έλειπαν από το πρώτο τίτλο και ο τρόπος που χρησιμοποιεί εδώ πέρα σε συνδυασμό με φυσικά το highlight της εξερεύνησης που είναι η νύχτα. Η νύχτα, μιλώντας για αυτή, πραγματικά είναι σκοτεινή, κάνει το περιβάλλον ακόμα πιο δύσβατο και υπερβολικά φιλόξενο. Ο κόσμος του Dragon's Dogma 2 στην εξερεύνηση είναι αφιλόξενος και αυτό θα ξενερώσει πολλούς. Δεν θα σου δώσει πολύ χώρο για να ανασάνεις. Θα σε πάει διαρκώς στη μάχη, ειδικά το βράδυ θα σε βάλει εναντίον πολλών εχθρών, αλλά θα συνταμίσει ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, γιατί στο τέλος θα βρεις νέα πράγματα, θα σε οδηγήσει σε μια νέα σπηλιά, θα σε οδηγήσει σε μια νέα κατασκήνωση που δεν θα πήγαινες αρχικά και θα βρεις από αυτή την κατασκήνωση ένα νέο σπήλαιο, ένα νέο οικισμό να εξερευνήσεις. Και αυτός ο κύκλος διαρκεί συνεχώς μέσα στο τίτλο, δηλαδή πλεονασμός. Συνεχώς σου δίνει κάτι νέο να κάνεις, κάτι νέο να εξερευνήσεις, σε οδηγεί σε ένα μονοπάτι λόγω του ότι δεν ήξερες πώς να πας από εκεί που ήθελες αρχικά να πας και ανοίγεται μπροστά σου ένας νέος ολόκληρος κόσμος ευκαιριών. Ανάμεσα σε κάθε περιοχή που θα εξερευνείς, στη μέση, στην άκρη, πάνω και κάτω, θα βρεις πλέον και τα makeshift camps τα οποία προσθέθηκε η Capcom. Υπήρχαν και στο OG Dragon's Dogma, αλλά ήταν preset και pre-made από τους δημιουργούς του παιχνιδιού και δεν ήταν τα makeshift camps τα οποία θα βρισκόσουν εσύ στην ευκαιρία να δημιουργήσεις για να μπορέσεις να ξεκουράσεις τον εαυτό σου και να ξυπνήσεις το επόμενο πρωί με τα πόνσου ξεκούραστα σε ένα γεμάτο, με γεμάτη ζωή και φυσικά μπορείς να αλλάξεις εκεί και τα skills σου. Από αυτά βρίσκουμε απλέντι στο Dragon's Dogma 2, βρίσκουμε πάρα πολλά και πάρα πολύ συχνά, το οποίο είναι καλό καθώς δίνει την ευκαιρία τόσο να πειραματιστείς με το ότι θες να χρησιμοποιήσεις, να ξεκουραστείς, να μην κάνεις λάθη και να επιλέξεις να την εξερευνήσεις μέρα ή νύχτα. Που καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ρωτήσουν γιατί να εξερευνήσεις νύχτα. Well, loot drops are still a thing, you know. Αλλά ναι. Τα makeshift camps αυτά απλά θα έπρεπε να σε κάνουν να σε πιο πίκη με το που τα χρησιμοποιείς. Αυτή είναι η πάσα μου για να πάω στα αρνητικά του Dragon's Dogma 2. Τα makeshift camps είναι literally άπειρα, δεν θα ξεμείνεις ποτέ από καθενός. Κυριολεκτικά σε 80 ώρες, 70-80 ώρες, μία φορά δεν είχα αρκετά. Μία φορά και ήμουν δίπλα σε πόλη. Και απλά έχει πεθάνει το πόν που βαλούσε όλα τα camps και δεν ήρθε σε μένα. Μία φορά σε 80 ώρες βρέθηκα να μην έχω camps, οπότε δεν υπάρχει το ρίσκο και ανταμοιβή του να εξερευνήσει παραπάνω που προσέφερε το Dragon's Dogma 1, δυστυχώς. Το Dragon's Dogma 2 είναι πολύ πιο εύκολο και streamlined η δυσκολία της εξερεύνησης. Όχι το να βρεις πράγματα, το να βρεις πράγματα παραμένει πολύ κρυφό. Δυστυχώς όμως, εξερευνώντας τον κόσμο, θα πέσεις σε άπειρα επαναλαμβανόμενα mob fights. Συνέχεια μα, θα κάνεις mob fights και αυτό καταντάει κουραστικό ακόμη και για μένα που λάτρεψα το combat system. Επίσης, εκτός πόλεων δεν θα δεις ποτέ NPC. Οι NPCs που έχει νόημα να μιλήσεις, εκτός αν υπάρχει κάποιο quest ήδη που σε ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο NPC έξω στη φύση, δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι NPCs που είναι έξω από την πόλη. Είναι κυριολεκτικά έμποροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι μέσα στις πόλεις γιατί προσφέρουν κάτι που να έχει μεγάλη ανάγκη εκείνη τη στιγμή, πέρα από σπάνιες περιπτώσεις. Ή είναι άλλα πόντ στα οποία έτσι κι αλλιώς θα βρίσκεις στο Rift. Αυτό το κάνουμε βέβαια για να νιώθει ο κόσμος πιο αληθινός. Και η μόνη προσθήκη NPC που ήταν με νόημα στο Open World ήταν οι bandits, οι οποίοι αποτελούν εχθρούς προφανώς, και τα oxcards, τα οποία μπορείς να βρεις στοιχεία στη μέση της διαδρομής και να μπεις μέσα και να σε πάνε στην πόλη που αυτοί πηγαίνουν. Όσο αφορά το περιβάλλον το οποίο ξύμνησα πριν λίγο, πρέπει να παραδεχτώ ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές πηγές. Διαφορετικές μεταξύ τους, με άπειρα μυστικά, πάρα πολλά πράγματα να σε ανταμείψουν, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα μπορούσε πραγματικά να σώσει τον εαυτό του Dragon's Dogma 2 με λίγη παραπάνω ποικιλία των επιθεσιών που εξερευνείς. Ειδικά στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι ακόμα πιο μονότονο από το δεύτερο και το τρίτο. Δεν φοβάται να μην σου κρατήσει το χέρι και αυτό θα κοστίσει σε πολλούς, όπως είπαμε. Αυτό είναι το βασικό takeaway που πρέπει κάποιος να πάρει όμως εν τέλει ως αρνητικό για την εξερεύνηση του Dragon's Dogma 2, αν δεν είναι έτοιμος για ένα φιλόξενο παιχνίδι. Αν είναι έτοιμος, το αρνητικό είναι ότι έχει άπειρα mob fights και αρκετά επαναλαμβανόμενα εσωτερικών χώρων σενάρια στην εξερεύνηση. Κατά τα άλλα, η εξερεύνηση ήταν ψεγάδια, σου έδινε αψεγάδια, συγγνώμη.
πέντε τόσα πράγματα να κάνεις, τόσες επιλογές, τόσους χώρους να εξερευνήσεις. Σε έκανε να θες να πας παραπέρα, γιατί τα βλέπεις στον ορίζοντα, τα αγάλματα, τους καταστραμμένους πύργους ήταν υπέροχοι. Ήταν ένα... Είναι πραγματικά το όπως πρέπει να γίνεται εξερεύνηση σε παιχνίδι. Να από τα παιχνίδια που κάνει το ταξίδι και όλη την εμπειρία της εξερεύνησης, το highlight του και το καταφέρνει υπέροχα και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Αφήνοντας πίσω τον κόσμο για την εξερεύνηση, πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τα sidequests. Τα sidequests γενικά από τον κόσμο και από τα πολλά reviews έχουν φάει αρκετό flag. Και ως ένα σημείο είναι justified. Γενικά τα περισσότερα sidequests θα έχουν εσένα να τα βρίσκεις τυχαία στον κόσμο, μέσα στις πόλεις πρωτίστως, χωρίς να το περιμένεις, να σταματάνε NPCs δηλαδή και να σου μιλάνε. Και από εκεί να παίρνεις το sidequest. Πολλές φορές τα sidequests δεν έχουν καθαρό objective του τι πρέπει να κάνεις ή πώς να πας να τα προσεγγίσεις, και αρκετές φορές θα αναγκαστείς να στηριχτείς στα πόν σου. Σε μια γενικότερη εικόνα όμως, τα sidequests έχουν εσένα το παίχτη να τα παίρνεις, να σου λένε μια γενική εικόνα, να σου δίνει μια γενική εικόνα του τι πρέπει να κάνεις και από εκεί να πρέπει λίγο να τα λύσεις μόνο. Με μερικές εξαιρέσεις φυσικά. Γενικά το Dragon's Dogma 2 έχει πάρα πολλά κρυμμένα sidequests, τα οποία δεν θα τα βρει ο κάθε παίκτης ανεξαιρέτως. Πολλά είναι κρυμμένα, θα αναγκαστείς να ψάξεις, να μαθαίνεις σε διαλόγους για να διατριφείς ακόμη παραπάνω και να βγεις έξω από τον περπατημένο δρόμο ακόμα και μέσα στις πόλεις για να τα βρεις. Όπως έχουμε πει, γενικά το Dragon's Dogma 2 έχει αυτή τη τάση να κρύβει πληθώρα περιεχομένου του. Το Dragon's Dogma 2 έχει ένα θετικό που μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει πολλά κρυφά αποτελέσματα για fail και success conditions μέσα στα quest. Για παράδειγμα, το quest όπου μπορείς να πάρεις, που σου ζητάνε να κάνεις ουσιαστικά άγαλμα ένα griffin για τη συλλογή ενός πλούσιου και πρέπει να βρεις έναν sculptor. Αυτός ο sculptor σου ζητάει απλά ότι πρέπει να κρατήσεις τη μάχη, να έχει τη μεγαλύτερη πιθανή διάρκεια ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το άγαλμα. Όμως, αν έχεις πάει νωρίτερα και έχεις πάρει το κεφάλι της Μέδουσας, παράδειγμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κεφάλι της Μέδουσας για να πετρώσεις το άγαλμα και να πάρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που έχει το μεγαλύτερο pay. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει ένα άλλο σύστημα αλληλεπίδραση με τα sidequests και με τον κόσμο του Dragon's Dogma 2 που θεωρώ εξαίσιο, είναι ότι υπάρχουν αυτά τα αντικείμενα τα οποία λέγονται Wakestone Shards. Τα Wakestone Shards, εν ολίγη, σου επιτρέπουν να φέρεις ή εσένα ή κάποιο από το πάρτι σου ή κατ' επέκταση έναν NPC οποιονδήποτε πίσω στη ζωή. Υπάρχει ένα quest που πρέπει να σταματήσει το δολοφόνο της Nandinia που είναι η Empress του Back Battle. Αυτή αν τυχόν πεθάνει, το quest ουσιαστικά σου λέει βρες ποιος έκανε με την νεκρή. Βρες ποιος τη σκότωσε, εσύ. Γιατί το Dragon's Dogma είναι σε φάση, όχι ρε φίλε, αν σκεφτείς γίνεται. Αν πας στο νεκροτομείο της πόλης, μπορείς να βρεις το πτώμα της και να τη φέρεις πίσω στη ζωή, το οποίο θα οδηγήσει στο να συνεχίσει το quest και να αλλάξει ο τρόπος που θα προχωρήσει το quest και η πλοκή του, σαν να μην πέθανε. Αλλάζει πάρα πολλά πράγματα για το sidequest και αυτό το θεωρώ πραγματικά 10 στα 10 επιλογή. Πολλοί επίσης από την πρόοδο των χαρακτήρων του main story, για να τους δεις και να τους μάθεις ποιοι είναι, κρύβεται πίσω και αυτή από κρυμμένα sidequests που πρέπει να τους μιλήσεις όπως είμαι για να ψάξεις τον κόσμο. Στον αντίποδα όμως, πολλά success και fails conditions μπορεί να γίνουν από μόνα τους λόγω της πρόοδου του κόσμου. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα quest που πρέπει να συναντήσεις κάποιον. Αν καθυστερείς να το συναντήσεις, δεν είναι timed quest, αλλά μπορεί αυτός ο κάποιος να πεθάνει γιατί δέχτηκε επίθεση από τέρατα στη τύχη. Οπότε, αν πάρεις ένα sidequest, είσαι αναγκασμένος να το κάνεις, το οποίο δεν το θεωρώ απαραίτητα την καλύτερη ιδέα. Το περιεχόμενο αυτό επίσης δεν υπάρχει μαρκαρισμένο στο χάρτη με κάποιο σύμβολο. Πρέπει να βάλεις κάτω τον κόλο σου και να ψάξεις τα αντίστοιχα άτομα, να μιλήσεις με τα αντίστοιχα άτομα και να γυρνάς πίσω σε μέρη που έχεις επισκεφτεί για να δεις την πρόοδο αυτών των quest. Αυτό είναι αρνητικό για πολλούς και καταλαβαίνω το λόγο, ειδικά με το πώς έχουν γίνει τα παιχνίδια πλέον. Ένα απλά πήγαινε από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά το θεωρώ εξαιρετικό αν θέλεις να δώσεις χρόνο στο παιχνίδι και να το ψάξεις. Θα μπορούσε βέβαια να έχει πιο πολύ ενδιαφέροντο quest στον ανοιχτό κόσμο, ο οποίος είναι σχετικά κενός από quest όπως είπαμε και έχει μόνο τα πόνες να βρεις και γενικά διάφορους NPC, το συζητήσαμε στην εξερεύνηση του τίτλου. Ενώ τέλος, το μεγάλο λάθος του Dragon's Dogma 2 είναι ότι συνεχίζει να καταργείται τον εαυτό του με πάρα πολλά fetch και escort quest, που πραγματικά αυτός δεν είναι ο τρόπος να κάνεις mission design. Έχουμε προχωρήσει, δεν είναι 2008, ούτε 2009. Μπορούμε να κάνουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα πλέον. Έχουμε τους μηχανισμούς και τα μέσα Capcom και Tsuno. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα που έχει το Dragon's Dogma όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αυτό είναι το σύστημα των Pawns. Τα Pawns είναι ουσιαστικά οι Companions, αυτοί με τους οποίους θα ταξιδεύεις όλο στο παιχνίδι. Βέβαια, αν θες μπορείς να παίξεις το παιχνίδι solo και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το Dragon's Dogma 1 είχε τα Pawns, όπου όπως και εκεί, έτσι και εδώ, όταν ξεκινάς το παιχνίδι, πρώτα φτιάχνεις το main pawn σου, το οποίο θα είναι μαζί σου όλο το παιχνίδι. Το main pawn σου έχει τη δυνατότητα να δανειστεί από άλλους παίκτες και να παίξει στον κόσμο τους και να γυρίσει πίσω με νέα γνώση και εμπειρία,
αντικείμενα και δώρα, καθώς και εξελιγμένο, όχι σε levels, αλλά στο τι γνωρίζει και το πώς μπορεί να αντιδράει το AI του. Το AI γενικά του Dragon's Dogma 2 είναι αρκετά καλύτερο από το πρώτο, αλλά μην φανταστείτε κάτι αριστουργηματικό. Όσοι έχετε παίξει το Dragon's Dogma 1, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Τα πόντς λοιπόν έχουν μια εξυπνάδα, αλλά πάει ως εκεί. Έχουν αρκετά καλά scripted sequence και πολλές φορές θα πούνε έξυπνους διαλόγους που θα με εκπλήξουν και δεν το περίμενα. Επίσης θα μάθουν νέα πράγματα, θα σε καθοδηγήσουν σε σεντούκια, κρυμμένες σπηλιές, θα σου δώσουν λύσεις που μπορεί να μην είχε σκεφτεί σε quest γιατί έτσι θέλει ο Masters του. Ο Masters του. Αυτό! Τέλος πάντων. Okay. Είναι ικανά επίσης για παραπάνω πράγματα. Νιώθουν λίγο παραπάνω από κινούμενους glorified backpacks. Μπορούν να σε βοηθήσουν στη μετακίνηση, στο gameplay, στην επιβίωση με ακόμα πιο διαδραστικούς και ζωντανούς τρόπους από ό,τι μπορούσαν στο αρχικό παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει γίνει τρομερή δουλειά. Πέρα από το ότι θα μπορούσε να είναι σχετικά έως αρκετά καλύτερο, δεν μπορείς δυστυχώς να επιλέξεις τη μία ενεργή ικανότητα ενός spawn για να διευκολύνει την εξερεύνηση. Για παράδειγμα, αν ένας ψηλός βράχος που δεν φτάνω με άλμα, αν έχει προγραμματιστεί ή διαβάσει το AI του spawn τον τοίχο και ότι μπορώ να φτάσω, θα με βοηθήσει να ανέβω με ένα shield jump για παράδειγμα. Springboard λέγεται νομίζω το ability. Αν όμως το διαβάσει, ενώ πολλές φορές θα μπορούσε κάλλιστα να το διαβάσει και να με βοηθήσει, δεν θα μπορέσει να του ζητήσω αυτό το command για να αναπτύξει ουσιαστικά το βάθος και την πολυπλοκότητα καθώς και τη σύνθεση της εξερεύνησης που έχει να προσφέρει ο τίτλος. Επίσης, μιλάνε συνέχεια με μια ενοχλητική breed προφορά και είναι απίστευτα κουραστικά. Πολλές φορές θα πέσουν από cliffs μόνα τους και θα πεθάνουν ή θα χρησιμοποιήσουν την πιο άκυρη και λάθος κίνηση σε combat encounters. Κατά τα άλλα, μια νέα προσθήκη στα πόντς είναι ότι μπορείς να τους βάλεις ή να τους βάλει ο παίκτης τέλος πάντων που το έχει φτιάξει νέα quests. Και αυτά τα νέα quests ουσιαστικά τους επιτρέπουν να πάρεις κάποια rewards ή να θέσεις κάποια rewards όταν τον πόντ σου καταστρέφει ένα quest. Αυτός είναι ένας ακόμα τρόπος να πουσάρουν οι δημιουργοί ουσιαστικά την ιδέα της κοινότητας και της κοινοτικότητας μεταξύ παικτών, το οποίο το θεωρώ αρκετά decent και glorious εμπειρία να ζήσεις. Τώρα θα πάρω λίγη ώρα να μιλήσω για την πρόοδο του παίκτη και τους μηχανισμούς ανάπτυξης του χαρακτήρα σου. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, όταν ξεκινάς διαλέγεις ένα εκ των τεσσάρων βασικών vocations, τα οποία αφορούν το Hunter, Fighter, Sorcerer ή Thief. Παλιά στο πρώτο ήταν κάπως διαφορετικά τα vocations, υπήρχαν weapon mix συνδυασμοί, όπως για παράδειγμα ο Archer είχε μαχαίρια, ο Strider ήταν τότε, συγγνώμη, είχε μαχαίρια, ο Magic Archer είχε και αυτός μαχαιράκια και ούτω καθεξής. Τώρα ο καθένας έχει ένα όπλο και είναι truly devoted στο ένα class που παίζει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία για build path. Μπορείς να χτίσεις το χαρακτήρα σου με διάφορους τρόπους. Μπορείς τον Thief να τον κάνεις ένα utility χαρακτήρα, ο οποίος δεν κάνει τόσο burst one shot damage, αλλά μπορεί να φτιάξει πάρα πολλές καταστάσεις και να διευκολύνει τον εαυτό του και το party. Μπορείς για παράδειγμα επίσης με το Mystic Archer ή το Mystic Spearhand να σπεκάρεις για full support build ή να χτίσεις πιο πολύ one shot style build. Ο Magic Archer για παράδειγμα έχει ένα build το οποίο σου επιτρέπει από απόσταση να φορτώσεις ένα βέλος το οποίο κάνει revive ή μπορεί έστω να κάνει heal τους συμπαίκτες του. Υπάρχουν σύνολο 11 vocations διαφορετικά, εκ των οποίων το καθένα πραγματικά μεταξύ τους, ακόμα και το fighter με το warrior που θα έλεγα είναι τα δύο πιο κοντινά, όπως και το mage με το sorcerer, παίζουν πολύ πολύ διαφορετικά μαζί τους. Γι' αυτό ευθύνονται φυσικά τα weapon και τα core skills. Τα augments είναι κάποια passive buffs που μπορείς να αγοράσεις για το χαρακτήρα σου, τα οποία όμως τα έχεις σε κάθε vocation όταν αλλάζεις τη στιγμή που έχεις ξοδέψει τα DCP, το DCP points, για να τα αγοράσεις και να αναβαθμίσεις το χαρακτήρα σου κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως τα core skills και τα weapon skills είναι ξεχωριστά και μεμονωμένα για το κάθε ένα από τα vocations και ουσιαστικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαφορετικά μεταξύ του skills για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γενικά απειλεύσα πάρα πολύ να προοδεύω το χαρακτήρα μου και απλά να παίρνω ένα vocation και να βγαίνω έξω να γαμάω σκύρους, βρω bosses, τα πάντα, να αναβαθμίζω αυτό το vocation, να παίρνω νέο εξοπλισμό και πανοπλίες, που ευτυχώς οι πανοπλίες πλέον δεν είναι δεμένες με, ούτε πριν ήταν, με set buffs, ότι αν έχεις και τα 5 μέρη αυτή της πανοπλίας παίρνεις ένα extra bonus, θεωρώ ότι αυτό μας αφήνει να κάνουμε καλύτερο fashioning στο game μας και να πάρουμε πανοπλίες που μας βολεύουν καλύτερα για ό,τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Τα δαχτυλίδια δίνουν αρκετά χρήσιμα και δυνατά buffs, υπάρχουν κάποια που προφανώς είναι λίγο πιο άχρηστα, αλλά υπάρχουν πολλά δαχτυλίδια πολύ πιο δυνατά από ό,τι περιμένεις. Και ουσιαστικά έτσι μπορείς να χτίσεις το χαρακτήρα σου. Το θετικό είναι ότι ανά πάσα στιγμή σε ένα vocation guild μπορείς να πας και να αλλάξεις το vocation σου και να κάνεις το χαρακτήρα σου spec όπως και ό,τι θες εσύ εκείνη τη στιγμή και να πειραματιστείς. Είσαι ελεύθερος να αλλάξεις vocation, να τα μαξάρεις και να ξεκλειδώσεις όλα τα skills. Μάλιστα αυτό γίνεται αρκετά εύκολο στο παιχνίδι κοντά στις 80 με 90 ώρες που έχω παίξει. Κοντεύω να τα φτάσω όλα max πέρα από κάνα δύο που βαριέμαι να ασχοληθώ και να παίξω. Και στα αρνητικά όσο αφορά αυτό το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο
Έχουμε μόνο 4 active skills. Μου δίνεις τόσες πανέμορφες ικανότητες διαφορετικές μεταξύ τους και μου δίνεις μόνο 4 active skills. Το μόνο που μπορώ να πω για να υπερκαλύψω αυτό το πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά σου δίνει μόνο 4 active skills γιατί θέλει πραγματικά να σπεκάρεις ένα playstyle. Θες να παίξεις Mystic Knight από... συγγνώμη, μακάρι να υπήρχε ο Mystic Knight. Θες να παίξεις Mystic Spearhand. Full damage. Θα χτίσεις και θα σπεκάρεις τα ability σου, τα όπλα στα πάντα full damage. Θες να χτίσεις τον Mystic Spearhand πιο supportive. Θα χτίσεις τις ασπίδες, το stamina steel και όλα αυτά. Στο Magic Archer το ίδιο, αυτό καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να έχει 2-3 παραπάνω vocations, καθώς ο κόσμος έχει ζουμί, να ξεζουμίσει παίζοντας, οπότε γιατί να μην το κάνεις και με 2-3 extra vocations, όπως για παράδειγμα τον αδικοχαμένο Mystic Knight από το πρώτο Dragon's Dogma, το οποίο ήταν απλά πάρα πολύ απολαυστικό να παίζεις, και οτιδήποτε άλλο θα επιθυμούσε να βάλει κάποιο. Επίσης θα μπορούσα να πω ότι τα μετέπειτα vocations, δηλαδή πέρα από τα 4 βασικά τέλος πάντων, όλα τα vocations αργότερα, είναι λίγο λιγότερο optimal και μην μάξει αυτά που σου δίνει για core και augments. Δεν είναι άχρηστα, αλλά ναι. Επίσης θεωρώ ότι επειδή πολλοί εχθροί είναι full immune, γενικά δεν τρώνε damage αν είσαι κατά του elementus, θα μπορούσε να σου δίνει πολύ παραπάνω ποικιλία elemental self buffs και να μην τα δίνει μόνο ο mouse ο οποίος πρέπει να βασίζει. Γιατί εγώ ρε φίλε μπορώ να θέλω να παίξω ομπούγκα πούγκα 4 fighters. Θα μπορούσα να έχω κάποια λύση. Υπάρχουν όπλα, είναι λίγα τα elemental όπλα, είναι πολύ λίγα. Θα ήθελα και από αυτά παραπάνω. Οι πανοπλίες απ' την άλλη είναι μόνο stats χωρίς επιπλέον passives. Οπότε ουσιαστικά τις βάζει για το fashion και για το καθαρά 500 damage. 400 damage mitigation. Η στατική πρόοδος του leveling και γι' αυτή νιώθει λίγο αχρίαστη. Since we don't really get anything. Απλά, ok, μαξάρει η ζωή μας. Μαξάρουν το mana μας, το endurance μας και όλα αυτά σίγουρα. Είναι στη διαφορά ανεμένη, ειδικά μετά από 2-3 levels μαζεμένα, αν τύχει να πάρεις κάπου. Αλλά θα μπορούσε σίγουρα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερο. Κατά τα άλλα, το highlight της πρόβου είναι να αλλάζεις vocation, να ξεκλειδώνεις skills και να πειραματίζεσαι με το τι μπορείς να κάνεις και να μην κάνεις. Και αυτό το θεωρώ ένα μεγάλο buff, ειδικά δεδομένου ότι μπορείς απλά να κάθεις και να φας τελείωτες ώρες στον κόσμο, κάτι που έχω κάνει. Επίσης, για να μην ξεχαστώ και όσον αφορά την πρόοδο, κάθε vocation έχει το δικό του Master Teaching, το οποίο ουσιαστικά είναι μια κίνηση, η ultimate κίνηση, ας πούμε, του κάθε vocation, την οποία μπορείς να μάθεις και να κάνοντας κάποιο quest ή βοηθώντας τον Meister που υπάρχει στον κόσμο, ο οποίος θα σου δώσει αυτή τη τελειωτική κίνηση, η οποία θα σου κάνει πάρα πολύ damage. Αυτά όσον αφορά την πρόοδο. Πάμε τώρα να δούμε το gameplay και τα συστήματα μάχης και αλληλεπίδρασης με εχθρούς και με τον κόσμο λίγο παραπάνω, και προφανώς με αυτό εννοώ ότι θα ξανααναφερθώ στην εξερεύνηση. Και ήρθαμε στο τελευταίο τομέα της κριτικής μου για το Dragon's Dogma 2, εφόσον το endgame δεν θα το συζητήσω σε αυτό το βίντεο, αλλά σκόνω ένα ξεχωριστό στο οποίο θα συζητάω το endgame ελεύθερα με spoilers και το τι έχει να προσφέρει. Όπως είπα και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω σε σύγκριση με το gameplay, είναι πως παράλληλα με το βάθος και τα συστήματα του gameplay, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα άπειρα διαφορετικά vocations που παίζουν ρόλο όχι μόνο στη μάχη αλλά στη κίνηση και στο τι μπορείς να κάνεις μέσα στο χάρτη. Κάθε vocation είναι διαφορετικά σπεκαρισμένο ώστε να κάνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, ο Archer που ξεκίνησε στο παιχνίδι είναι ένας long range damage dealer που κάθεται στο backline και αφήνει τα tank να τανκάρουν ουσιαστικά όλο το damage. Το ίδιο ισχύει για το Magic Archer, αλλά μπορεί να καστάρει μαγικό damage και να ελέγξει το πεδίο της μάχης με AoE abilities. Ο Fighter και ο Warrior είναι τα πιο δυνατά tanks, ενώ αργότερα έχουμε τους μάγους, το Mystic Spearhand, το Thief και άλλα κλάσεις τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι το gameplay από την αρχή δίνει πάρα πολύ variety, γιατί όπως είπα μπορείς να αλλάξεις πολύ εύκολα vocation. Η αίσθηση της μάχης είναι υπέροχη, γενικά η μάχη έχει δουλευτεί υπέροχα, δίνει ένα ελαφρώς hack and slash RPG αίσθημα. Τα χτυπήματα είναι ανταποδοτικά, οι κινήσεις των εχθρών μπορείς να τις προβλέψεις και να τις αμυνθείς με την έννοια του ότι υπάρχει βάθος στο να μάθεις πως ανταποκρίνονται οι εχθροί σε σένα, τι μπορείς να κάνεις. Και κάθε εχθρός φυσικά έχει τα elemental buff και debuffs του. Μιλώντας γι' αυτό, οι εχθροί είναι τελείως σχεδόν immune όταν τους χρησιμοποιείς physical ή magical damage αντίστοιχα, αναλόγως στο είδος στο οποίο αυτοί είναι αδύναμοι ή δυνατοί αντίστοιχα. Επίσης, οι εχθροί, γιατί θα πονεύσεις πάρα πολλά mobs από goblins και wolves, είναι ευτυχώς πολύ λιγότερο tank και υπάρχουν πολύ πιο πολλοί τρόποι να τους καταστρέψεις και να τους μειώσεις την παραζωή πλέον. Η μάχη νιώθει πραγματικά αντιδραστική σε σένα, όπως και οι εχθροί και το τι θα συμβεί στο περιβάλλον, το πώς θα επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις τα διάφορα σου abilities ή τα απλά attacks, καθώς και το uniqueness ουσιαστικά του κάθε class, όπως το aiming system στους
το Xodes, το Dust, το Clefty, το Magical ουσιαστικά Stun που έχει ο Mystic Spearhand και ούτω καθεξής. Υπάρχει πάρα πολύ αντίδραση μεταξύ εσένα, των Πόνσου και φυσικά των εχθρών και η δυνατότητα να κάνεις scale τους εχθρούς, παρά που δεν τρελάθηκα early game να το κάνω, late game είδα την αξία και τη σημασία του, είναι πάρα πολύ απολαυστικό. Φαντάζεστε απλά να παλεύετε ένα δράκο, να ανεβαίνετε πάνω του, να του καρφώνετε την καρδιά και αργότερα, επειδή έχει πάθει αρχή τη ζημιά, να αρχίζει να πετάει και εσύ να είστε πάνω του και να τον κοπανάτε και να του κάνετε ζημιά. Υπέροχα πράγματα. Η μάχη γενικά είναι πάρα πολύ ωραία και την δραστική σε σένα. Νιώθετε αποκριτική, μπορεί να αποφύγει ένα χτύπημα απλά με άλμα, κάνοντα λίγο στο πλάι. Έχει πολύ καλά hitbox για ένα τέτοιο RPG, το οποίο πρέπει προφανώ να επενέσουμε. Τα εντυπωσιακά εφέ βοηθάνε στο να κάνουν τη μάχη να νιώσει ακόμα πιο επική και αντιδραστική σε εσένα. Ενώ η κλίμακα των boss fights και το επικό design είναι κάτι που διαρκώς το παιχνίδι σου ρίχνει στη μούρη, και προφανώς δεν μιλάω για το ένα γιγάντιο boss fight, aka Talos που είδαμε στα trailer, μιλάω για όλα μα όλα τα boss fights που δεν είναι τα goblins ή οι άνθρωποι. Κάθε μεγαλύτερος εχθρός απλά δίνει τόσο πολύ κλίμακα και αίσθηση και επικούρα που απλά γαμάει να μπαίνει σε μάχη. Έχω φάει ώρες απλά παλεύοντας χωρίς να πηγαίνω σε κάποιο quest, να έχω κάποιο goal να ολοκληρώσω. Οι εχθροί παθαίνουν πάρα πολύ damage από τα weak points τους πάνω στο σώμα τους, είναι κάποια σημεία τους πάνω στα οποία είναι αδύναμοι. Και η αλήθεια είναι πως ναι, μεν κούρασε το μεγαλύτερο bulk της ζημιάς να γίνεται χτυπώντας εχθρούς πάνω στο κεφάλι ή στην καρδιά ή ούτω καθεξής, του ήταν το αδύνατο σημείο. Ένιωθε τόσο απολαυστικό με το sound design, τρόπο που έφτει η μπάρα ζωής, τα χτυπήματα, το πως νιώθανε, που πραγματικά εν τέλει δεν με πείραξε τόσο. Επίσης, οι εχθροί έχουν κρυφούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, μπορείς να πιάσεις το πόδι ενός golem, το οποίο έχει από κάτω μία πλάκα στην οποία είναι αδύναμος, και αντί να περιμένεις πότε θα χάσεις το στάμινά του για να πέσει, μπορείς να το επιδιώξεις εσύ με strength, αν έχεις ειδικά strength build ή αν είναι ημιστάγκερ, και να το ρίξεις ή να του αποκαλύψεις αυτό το αδύναμο σημάδι. Για παράδειγμα, το κεφάλι της μέτουσας θα ήταν ένα άλλο που αν το βαρέσει με slash damage στην κορυφή του κεφαλιού, μπορείς να το αποκόψεις και να το σκοτώσεις γρηγορότερα από το να πέσει μπάρα ζωής της. Το gameplay και η κίνηση είναι overall λοιπόν βελτιωμένη, αν και μπορώ να πω ότι για την κίνηση σε στενά περιθώρια είναι αρκετά τρελαμένη και σπετάει όπου να είναι δεξιά και αριστερά, το οποίο δεν ήταν για το πιο ευχάριστο. Κάθε build λειτουργεί διαφορετικά και υπάρχει συνδυασμός κόσμου και μάχης, το οποίο είναι ένα αριστουργηματικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θα αναφερθώ παραπάνω στην εξερεύνηση. Γιατί είναι αυτό? Γιατί όσο εξερευνείς, εμπλέκεις με πολλά gameplay συστήματα. Για παράδειγμα, αυτό του Makeshift Camp, το οποίο δεν είναι ενεργό gameplay, ναι μεν, αλλά είναι μέρος του gameplay το να κάνεις κατασκηνώσεις, να ξεκουράζεσαι, να μαγειρεύεις για να παίρνεις boost και buffs ή να αλλάζεις skills στην κατασκήνωση. Η εξερεύνηση είναι το gameplay. Η μάχη είναι αυτό που κάνει compliment. Το gameplay που είναι η εξερεύνηση. Η εξερεύνηση έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει, όπως είπα. Ναι, μεν υπάρχει κάποια μονοτονία, αλλά πάντα θες να δεις το κάτι καινούριο, να βρεις παραπάνω το χάρτη με το επόμενο loot, γιατί έχει πολύ καλό loot drop rate, βρίσκεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το να εξερευνείς το χάρτη είναι μαγευτικό και ο συνδυασμός της μάχης αυτής που έχει να προσφέρει ο τίτλος το κάνει ακόμη καλύτερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μάχη έρχεται αλάνθαση στο Dragon's Dogma 2. Ένα σημείο της μάχης που σίγουρα με απογοήτευσε είναι το πόσο πολύ απαραίτητο είναι το ability spam, ειδικά σε μερικά vocations και builds, τα οποία απαιτούν να χρησιμοποιείς μόνο abilities. Εκτός boss και ειδικών mobs λοιπόν, που υπάρχει σε ok ποσότητα, δηλαδή κάποια διαφορετικά έτσι εναλλακτικά mobs ας πούμε, οι λίγοι και τα goblins θα σου φάνε τη ζωή και είναι κουραστικό. Έστω δώσε μου εναλλαγές αυτών των mobs. Ειδικά οι goblins και οι λίγοι είναι οι ίδιοι λίγοι, έστω οι σαύρες, οι οποίες θα σου φάνε και αυτές την ώρα, είναι εναλλακτικές, υπάρχουν διάφορες μορφές. Η κάμερα επίσης μπορεί να σου κάνει ζημιά κάποιες φορές, ειδικά όταν κάνει scale boss σε πιο μικρούς χώρους. Θα ήθελα επίσης παραπάνω boss variety, ειδικά στο early και mid gameplay. Γενικά έχουμε αρκετά από τα ίδια boss, είναι η αλήθεια, και μπορώ να παραπονηθώ γι' αυτό ελεύθερα. Έχουμε πολύ μειωμένο roster εχθρών, αν λάβουμε υπόψη πόσοι εχθροί είναι ports από το πρώτο. Και αφού κάνει port από το πρώτο, ρε αδερφέ, βάλε μου τη Hydra. Βάλε μου το μάτι το μεγάλο που πρέπει που έχει το mechanic του να το βαρέσει το beam που ρίχνει πίσω στο μάτι που γίνεται η σύνθεση. Αλλά αυτά πάνω κάτω για το gameplay και το combat. Γενικότερα ήταν απλά υπέροχο, υπέρτατο. Όλα τα όπλα δουλεύαν διαφορετικά. Τα abilities δεν είναι ποικιλία στο πώς θα τα χειριστείς. Για παράδειγμα το pin στους τοίχους με το Deathly Arrow ήταν, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω Deathly Arrow ήταν. Ο κλέφτης που μπορεί να τραβήξει με το σκηνή κάτω εχθρούς όταν είναι stand. Όλη αυτή η ποικιλία, η ομορφιά, η επική κλίμακα και το πόσο αντιδραστικά ένιωθαν τα κουμπιά πάνω σου, ενώ η ικανότητα να σκαρφαλώσεις πάνω στους εχθρούς για να τους κάνεις ζημιά ήταν πραγματικά απλά το Dragon's Dogma 1 ακόμα πιο λουκούμι, που δεν περίμενα να γίνει σε θέμα gameplay, προφανώς έγινε.
φτάνοντας στο τέλος του review, η απόφαση είναι ότι πρέπει να Dogma 2, παρά από πολλές αστοχίες που έχει λόγω της αναχρονιστικής του φύσεως σε κάποια συγκεκριμένα συστήματα, είναι ένα πάρα πολύ εγκεφαλικό παιχνίδι, το οποίο ουσιαστικά βάζει μπροστά την εξερεύνηση ως μέθοδο πρόοδου και όχι το να ακολουθείς quest markers ή να ολοκληρώνεις το τελείωμα της μάχης, παρά που έχει άπειρες από αυτές, όπως είπαμε, και τα mobs είναι και αυτά τελείωτα στο παιχνίδι και σε κουράζουν αναδιαστήματα. Και είναι ένα παιχνίδι που βασικά κρύβει τα πάντα πίσω από την δικιά σου προσωπική θέληση να εξερευνήσεις, και αυτό είναι που το κάνει μοναδικό και ξεχωριστό, καλύτερο από τα πολλά contemporary του είδους. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, είχε προβλήματα κυρίως στο πρώτο μέρος του story και μερικά προβλήματα στο open world και σε κάποιους τομείς του gameplay που κυρίως αφορούν το πόσο συχνά παλεύεις και όχι το πώς είναι η μάχη, γιατί κατά τα άλλα, όπως είπαμε, η μάχη είναι τρομερή. Η χαρά που έχεις με το να ανακαλύπτεις νέα πράγματα και οι ανταμοιβές που σου δίνει κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό και ένα αριστούργημα στο είδος, πολύ καλύτερο από το πρώτο. Και θα κάνουμε πολλά χρόνια να δούμε κάτι σαν το Dragon's Dogma 2 να κυκλοφορεί, εκτός αν βγει Dragon's Dogma 3, που από ό,τι λένε θα είναι μάλλον θα βγει σύντομα. Αυτό ήταν το review. Αν σας άρεσε, κάντε like, comment και subscribe, και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Served, preferred to have beast runs for allies.